Συνήθως εμείς οι γυναίκες θα φανταζόμαστε τα μωρά, ακόμα και όταν είναι μέσα στην κοιλιά μας, ακόμα όταν είναι εμβριά για τίποτα, μια σταλίτσα. Αλλά τα φανταζόμαστε, τα φτάνουμε μέχρι τη στιγμή που θα τα πάρουμε στα χέρια μας. Εσείς οι μπαμπάδες, όταν τα παίρνετε στα χέρια σας, έχετε εικόνα στο μυαλό σας και ναι, κανονικό. Έτσι είναι συνήθως. Πάντως τώρα με το δεύτερο μωρό, πραγματικά θα αλλάξει τελείως η ζωή σας. Ξέρεις, με το ένα είναι αυτό που λες. Όλα είναι πιο τακτοποιούνται τα πράγματα. Παίρνεις το ένα, θα πας. Διακοπές θα πας. Μια βόλτα θα φύγεις, ένα Σαββατοκύριακο. Το κουμαντάρεις το ένα. Στα δύο. Τι κάνεις, για πες τώρα, πες για δύο και βάλε πάνω. Με λίγο στο νόημα. Τι κάνεις, πώς το χειρίζεσαι. Θα χρειαστείτε με πολύ μεγάλη έτσι, ανάγκη τη βοήθεια της μαμάς, του παππού, της γιαγιάς, δηλαδή δεν βγαίνει. Του ψυχολόγου, του ψυχιάτρου, έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Ξέρεις, το ένα, εν πάση περιπτώσει, το έχεις ξεπετάξει, το έχεις πάει, ας πούμε, δύο χρονών. Πια μπορείς να το πάρεις μαζί σου όπου θες να βγεις. Μια βόλτα στα μαγαζιά, ξέρω. Κάτι να κάνεις, ό,τι μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι, να πάει για ένα φαγητό με φίλους, μια Κυριακή μεσημέρι, λέω. Όταν έχεις πίσω και ένα μωρό όμως, αυτό δεν μπορείς να το πάρεις μαζί. Οπότε εκεί αρχίζεις να χρειάζεσαι, ξαναγυρνάς δηλαδή χρόνια πίσω. Όταν πια πραγματικά χρειαζόσουν για άλλους λόγους τους γονείς σου ή την οικογένειά σου. Και όλοι οι άνθρωποι κάνουμε τον ίδιο κύκλο. Ξεκινάμε με την οικογένειά μας. Κάποια στιγμή θέλουμε να ανοίξουμε τα φτερά μας να πετάξουμε, να κάνουμε το δικό μας σπίτι, να είμαστε ελεύθεροι, να κάνουμε ό,τι μας αρέσει, να είμαστε με τους φίλους μας, να γυρνάμε. Κάπως έτσι σιγά σιγά απομακρυνόμαστε από το σπίτι. Παντρεύεσαι. Δεν αλλάζει τίποτα. Κάνεις και ένα παιδί. Πάλι δεν αλλάζει. Αυτόνομος. Δηλαδή εσύ, η γυναίκα σου, το μωράκι. Μόλις μπει το δεύτερο και μετά. Ξανασυγκεντρώνεται και αυτή η οικογένεια, λες. Σίγουρο. Γενικά στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι γίνεται έξω, αλλά εδώ στην Ελλάδα εκεί πάει και το έχεις και ανάγκη. Το θέμα είναι μην πας στην τρίτη φάση πάλι και αν θες πάλι να φύγεις να πετάξεις, να σωθείς. Κοίταξε, κάθε αρχή και δύσκολη λένε. Κάθε αρχή και δύσκολη. Αλλά είναι τόσο ωραίο το κομμάτι αυτό, το καινούριο κομμάτι που αναπτύσσεται σιγά σιγά. Μια μεγάλη καρδιά που χτυπάει δηλαδή. Σε όλους μαζί στην οικογένεια που και οι δυσκολίες που καμιά φορά έτσι δημιουργούν και εντάσεις και νεύρα και λες πω πω μεγάλη αλλαγή, το ήθελα τόσο πολύ έτσι όλο αυτό που αλλάζει και στο ίδιο το ζευγάρι γιατί άλλες πια είναι οι προτεραιότητες. Είναι όμως τόσο ωραίο αυτό που την ίδια στιγμή λες δεν τα αλλάζω. Ναι εντάξει είναι ένας ευτυχής παραλογισμός όλο αυτός δηλαδή έρχεσαι και λες ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα μου δυσκολέψει τη ζωή, θα κλειστώ μέσα, θα έχω βάσανα κτλ. Θα τα μετράω λίγο καλύτερα από τα οικονομικά μου μέσα στην καθημερινότητά μου. Χίλια αρνητικά λες, αλλά όλο αυτό είναι ωραίο τελικά. Είναι όμως. Ναι, αυτό σου λέω, ένας ευτυχής παραλογισμός που ισχύει. Είναι ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω πώς θα είναι όλο αυτό, θα σου πω σε κανένα χρόνο. Πώς ήταν μέχρι τώρα. Θες να μου πεις μέχρι τώρα είναι διαχειρίσιμο. Θέλω να μου πεις ποιο κομμάτι, γιατί το συζητάμε πολλές φορές με τα παιδιά, κυρίως με τους άντρες, γιατί εμείς οι γυναίκες τα βλέπουμε ούτως ή άλλως. Είναι πιο κοντά μας όλα αυτά, ρε παιδί μου. Τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά και είμαστε και πιο ψύχρεμοι στο πώς χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις. Το συζητάμε λοιπόν με τα αγόρια πιο πολύ. Λέω, ποιο κομμάτι, ρε παιδί μου, σας ζόρισε μέχρι να προσαρμοστείτε πιο πολύ, ο γάμος ή ο ερχομός του παιδιού, σαν ζευγάρι. Δηλαδή, πού αλλάζουν λίγο οι ισορροπίες πιο πολύ. Γιατί εσείς οι άντρες, καμιά φορά και το γάμο ακόμα τον φοβάστε. Λέτε, μεγάλη αλλαγή, δέσμευση. Δεθήκαμε, χειροπόδαρα. Αλλά. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο άντρας αλλάζει και καταλαβαίνει τι συμβαίνει όταν κάνει παιδί. Η σχέση πότε έτσι ζορίζεται λίγο μέχρι να ξαναβρει την... Η σχέση ζορίζεται σε διάφορα στάδια. Η σχέση ζορίζεται και στην εγκυμοσύνη πολλές φορές. Ζορίζεται και όταν το μωρό είναι μικρό. Δεν ξέρω αν ζορίζεται και στην εφηβεία των παιδιών. Σίγουρα. Δεν θα ζοριστεί στην εφηβεία. Σου λέω, τη δικιά σου τη θυμάσαι. Πώς ήσουν εσύ στην εφηβεία. Καταστροφή φαντάζομαι.